Ένα συνοριακό σταθμό, χιλιάδες οχήματα που τον διασχίζουν καθημερινά. Στα σύνορα Ελλάδας-Βουλγαρίας, στον Προμαχώνα, οι ουρές επεκτείνονται σε χιλιόμετρα και η αναμονή ξεπερνά συχνά τη μία ώρα. Περιμένουμε περίπου μία ώρα. Η ουρά είναι αρκετά μεγάλη. Εγώ πλήρωσα για το τουριστικό πακέτο το Δεκέμβριο. Εάν δεν το χρησιμοποιήσουμε, θα πάρουμε τα χρήματά μας πίσω το 2022. Ποιος θα περιμένει μέχρι το 2022? Όλοι ανησυχούμε, αλλά αν όλοι λαμβάνουμε τα μέτρα μας, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, ο οδικός τουρισμός ήταν μόδα στη Χαλκιδική. Η κρίση του κορονοϊού τον επαναφέρει στο προσκήνιο, καθώς πολλοί φοβούνται να ταξιδέψουν με αεροπλάνα και τρένα. Ήμασταν μικρά παιδιά και το παιχνίδι μας ήταν να διαλέγουμε ο καθένας μία πινακίδα κάποιας χώρας και ανάλογα με τα αυτοκίνητα που θα περάσουν πιο πολύ, αυτός κέρδιζε. Φανταστείτε τι γινόταν τότε. Είτε με τροχόσπιτα, είτε με μηχανές, είτε με τα αυτοκίνητά τους και από κεντρική, ακόμη και από βόρεια Ευρώπη, ερχόταν τότε που δεν υπήρχε αυτό το οδικό δίκτυο. Και ερχόταν να κάνουν διακοπές στη Χαλκιδική. Άρα τώρα είναι ακόμη πιο εύκολα τα πράγματα. Τοπικοί φορείς σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού ξεκινούν διαφημιστική καμπάνια με στόχο την ενίσχυση του οδικού τουρισμού. Στοχεύουν σε οικογένειες όπως αυτή του Μάρκο από τη Σερβία, που ταξίδεψε 9 ώρες για να φτάσει στη Χαλκιδική μέσω Βουλγαρίας. Συζητούσαμε αρκετό καιρό για το αν θα έρθουμε ή όχι. Τελικά αποφασίσαμε ότι το καλύτερο είναι να έρθουμε. Γιατί να χάσουμε την ευκαιρία και να μην έρθουμε? Ανησυχούσαμε μήπως μας σταματήσουν στα σύνορα. Αλλά τελικά όλα πήγαν καλά και περάσαμε. Οι παραλίες της Βόρειας Ελλάδας ζωντανεύουν ξανά, έστω και με αργούς ρυθμούς. Η περιοχή επωφελείται από τους χιλιάδες τουρίστες που περνούν οδικώς στα σύνορα με την Ελλάδα. Κάποια ξενοδοχεία έχουν ήδη ανοίξει εδώ και 2 εβδομάδες. Πολύ περισσότερα θα ανοίξουν στις αρχές Ιουλίου, έστω και με περιορισμένες κρατήσεις. Πριν την κρίση του κορονοϊού, ο οδικός τουρισμός έφερνε στην Ελλάδα περίπου 10 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως.